μετά το σάλο και την αγωνία για το νοσοκομείο Ρεθύμνου και την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η παθολογική κλινική, μετά την παρέτηση της διευθύντριας που προκάλεσε ντόμινο παρετήσεων γιατρών, στη σειρά των νοσοκομείων που φαίνεται ότι βαρούν καμπανάκι κινδύνου, με τη λειτουργία να κρέμεται σε μία κλωστή, μπαίνει και το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, όπου σαν βόμβα έσκασε η επιστολή παρέτησης του διευθυντή της παθολογικής κλινικής και μοναδικού παθολόγου στο νοσοκομείο, ο οποίος υπό το βάρος του τεράστιου φόρτου εργασίας και της υποστελέχωσης, μετά από ένα τιτάνιο αγώνα να εξυπηρετήσει τους ασθενείς, αφήνει το νοσοκομείο οδηγώντας σε ραγδαίες εξελίξεις. Αυτό σημαίνει ότι το νοσοκομείο πια δεν θα έχει καθόλου παθολογική κλινική. Κλείνει ουσιαστικά. Πλέον είμαστε στο όριο του κλεισίματος. Ελπίζουμε ότι θα πρετανεύσει η λογική και δεν θα πάρει το δρόμο που έχουν πάρει. Δεν θα επιμείνει ο ίδιος. Δεν περισσεύει κανείς. Μετά τον παράς των αντιδράσεων στην περιοχή της Ιεράπετρας, που οδήγησε στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του ψηφίσματος των φορέων και της Επιτροπής Αγώνα για την συνέχιση των κινητοποιήσεων, ώστε να παραμείνει ανοιχτό και να αναβαθμιστεί το νοσοκομείο της περιοχής, η νέα παρέτηση έρχεται λίγες ώρες μετά να αμβλύνει τα προβλήματα στο νοσοκομείο, που λόγω της εποχικής γρίπης και της αύξησης των περιστατικών συμπίεσαν ασφυκτικά το κλίμα αδυναμίας που υπάρχει. Πιστεύω ότι ο γιατρός μας, όπως και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που έχουν δώσει κατά καιρούς παρετήσεις, είναι στην έκρηξη των εργασιακών σχέσεων, γιατί πλέον όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας της κανονικής, χρήση κάποιου ρεπού για να ξεκουραστεί, δεν μπορεί να προσφέρει. Οι αντιδράσεις μετά την παρέτηση του Γιώργου Φυτρολάκη από το νοσοκομείο Ιεράπετρας έχουν γιγαντωθεί, με φορείς της περιοχής να μιλούν ανοιχτά για άμεσο κίνδυνο λουκέτου του νοσοκομείου, καθώς την πιεστική κατάσταση που βρέθηκε ο διευθυντής της παθολογικής κλινικής βρίσκεται πλειονότητα των γιατρών, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για ένα πιθανό κύμα μαζικών παρετήσεων που ούτως ή άλλως καταγράφεται το τελευταίο εξάμηνο σε όλα τα νοσοκομεία του νησιού. Δεν αντέχουν πλέον το βάρος να είναι μόνοι τους, μοναχικοί, να αντέξουν όλο αυτό το βάρος και κυρίως την ευθύνη να λειτουργούν ως λειτουργοί γιατροί σε αυτό το νοσοκομείο. Θα πρέπει άμεσα να δούνε τι θα γίνει με το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Εμείς από τη μεριά μας, όπως είπαμε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον αγώνα όλων όσων εμπλέκονται στο νοσοκομείο. Η αγωνία φορέων και πολιτών έχει χτυπήσει κόκκινο, καθώς με την παρέτηση του μοναδικού παθολόγου και διευθυντή της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου, επί της ουσίας, όπως λένε στην κλινική, μπαίνει λουκέτο, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους πολίτες της Ιεράπετρας εν μέσω πανδημίας και έξαρσης της γρίπης. Όταν είναι 24 ώρα στο νοσοκομείο, λογικό και επόμενο είναι μόνο από το χώρο, γιατί πολλοί λέμε νοσοκομείο, δεν είναι μια απλή δημόσια υπηρεσία. Το νοσοκομείο έχει άλλου είδους επιφόρτιση. Επιχειρώντας υγειονομικοί φορείς αλλά και πολίτες να στείλουν οργισμένο μήνυμα ότι δεν θα υποχωρήσουν, ήδη προγραμματίζουν συλλαλητήριο που οργανώνεται για τις αρχές Φεβρουαρίου, αλλά και μια σειρά δράσεων με τελικό αποδέκτη το Υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση. Πρέπει να αντιδράσουμε και να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Ελπίζουμε ότι έστω και τελευταία στιγμή θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε το νοσοκομείο. Για προσπαθήσουμε, θα το κρατήσουμε το νοσοκομείο.